Από ό,τι βλέπουμε φέτος όσον αφορά με το χρονικό διάστημα που έπρεπε να ανοίξουν οι μεταβάσεις για να γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, έχουμε καθυστερήσει, δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Έπρεπε να είχαν ανοίξει μετά τη λήξη των δηλώσεων εργοποίησης που ήταν στις 12 του μήνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τι συνέπειες έχει αυτή η καθυστέρηση? Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά ότι ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοιο χρονικό διάστημα που είμαστε τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη, να μην έχουμε τελειώσει όλα αυτά τα διαδικαστικά και δεν ξέρουμε τι πρόβλημα θα δημιουργήσει για τα ποσά τα οποία περιμένουν από τις επιδοτήσεις η παραγωγή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει ξανασυμβεί να έχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση? Όχι, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Το βλέπουμε φέτος ότι είναι μία από τις πρώτες χρονίες που συμβαίνει. Και είπαμε ότι ο παραγωγός περιμένει πότε θα μπουν τα λεφτά των επιδοτήσεων. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει καθυστέρηση στον χρόνο πληρωμής. Το κομμάτι της αμπελουργίας όσον αφορά τις ζημιές και τον έλεγχο από τον ΕΛΓΑ, φέτος είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν έχουν βγει από νωρίες, δεν υπήρχαν και το προσωπικό έτσι ώστε να βοηθήσει να βγουν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ στην Ήπεθρο και να τα καταγράψουν τις ζημιές. Αυτή τη στιγμή όμως μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπάρχουν και κάποιες περιοχές ξεκινήσαν και ήδη σήμερα. Καθυστερημένα, ναι, μένα, αλλά το θέμα είναι ότι να αποτυπωθούν σωστά, να μπορεί ο παραγωγός να πληρωθεί, γιατί φέτος ήταν με τις καιρικές συνθήκες, τις παρατεταμένες ζέστες και τα υψηλές θερμοκρασίες καύσωνα, τα κοστολόγια τα οποία δημιουργήθηκαν φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλα για τον παραγωγό. Να γίνει ο έλεγχος, είναι πολλά τα αμπελοτομάχια τα οποία δηλώθηκαν, έτσι ώστε να μπορέσει ο παραγωγός τουλάχιστον να καλύψει ένα ποσοστό από την απώλεια εισοδήματος που είχε στην παραγωγή του. Μεγάλες οι ζημιές, μεγάλη και η καθυστέρηση, οπότε αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί ο παραγωγός να δει από τη στιγμή που δεν κλείσει τον κύκλο εργασιών, την εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, άμεσα τα χρήματα του στο λογαριασμό.